Η νέα παγκόσμια έκθεση της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Αλλαγή του Κλίματος επιβεβαιώνει ότι οι ανθρώπινες δραστηριότητες επέφεραν μη αναστρέψιμες πλέον αλλαγές στον πλανήτη. Στην εκπομπή Αναλυτής και στο δημοσιογράφο Απόστολο Ατζεμιδάκη μιλά ο αναπληρωτής καθηγητής Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης, Γιώργος Γκαϊτατζής, ο οποίος σχολιάζει το φαινόμενο των πυρκαγιών που σημειώνονται τον τελευταίο καιρό στην Ελλάδα αλλά και σε πολλές χώρες της Ιφηλίου, αλλά και τα τελευταία επιστημονικά που αφορούν την κλιματική αλλαγή. Και αλλαγή δεν είναι μια ίωση που την κολλήσαμε και ξαφνικά μας ήρθε και σε λίγο θα περάσει. Είναι ένα φαινόμενο που υπάρχει εδώ και αρκετά χρόνια. Απλώς τυχαίνει να βιώνουμε μια έξαρση αυτού του φαινομένου τώρα, η οποία έξαρση μπορεί να ελαχιστοποιηθεί ίσως τα επόμενα χρόνια, αλλά θα μας ξαναέρθει το ίδιο δυνατά και έντονα μεθεπόμενα χρόνια. Αν θέλουμε λοιπόν να δούμε αυτό το φαινόμενο, θα πρέπει να μην το συνδέουμε καταρχήν μόνο με τα φαινόμενα των πυρκαγιών, αλλά να το συνδέουμε και με ευρύτερα πλανητικά φαινόμενα, τα οποία βέβαια δεν έχουν τόση μεγάλη επίπτωση στη χώρα μας. Στη χώρα μας μπορεί να έχει επίπτωση η ρεακδότητα φαινομένων που ζήσαμε, ας το πούμε, τις χαλαζοπτώσεις ή τις βροχοπτώσεις που είχαμε. Μπορεί να έχει σημασία με τον αριθμό των ημερών που θα έχουμε καύσωνα μέσα στο καλοκαίρι, που υπολογίζονται θα είναι γύρω στις 30-40 μέρες το 2050. Αλλά αυτά σύμφωνα έτσι με προγνωστικά μοντέλα. Αλλά υπάρχουν και άλλα πλανητικά φαινόμενα. Το λιώσιμο των πάγων στην Αρκτική. Η μετατροπή του ρεύματος του κόλπου που ζεσταίνει και ψυχραίνει τις υπήρους μας, η οξύνηση των ωκεανών που έχει σαν συνέπεια το χάσιμο των κορεαλιογενών υφάλων στην Αυστραλία ή και στον Ειρηνικό ωκεανό. Πολλά γεγονότα δηλαδή στον πλανήτη συνδέονται με αυτό το γεγονός. Εμείς τυχαίνει να έχουμε ορισμένα, να βιώνουμε ορισμένα από αυτά, έχουν να κάνουν με ρεακδιότητα φαινομένων, με την αύξηση της θερμοκρασίας και με άλλα έμεσα γεγονότα αυτών των έμεσες επιπτώσεις αυτών των άμεσων επιπτώσεων, δηλαδή με προβλήματα στη διαχείριση νερού που θα έχουμε, με μείωση των υδατικών αποθεμάτων. Οπότε πρέπει να στραφούμε προς την επίλυση, να κοιτάμε από τώρα, αυτών των προβλημάτων που δεν είναι τόσο μακριά και θα μας έρθουν. Ναι. Αυτό, πόσο μακριά πιστεύετε ότι μπορεί να είναι τελικά αυτό και ποιες λύσεις μπορούν να δοθούν, πιστεύετε? Μακριά, σύμφωνα με το γεωλογικό χρόνο, το 2050 δεν είναι καθόλου μακριά. Σύμφωνα με το βιολογικό μας όμως χρόνο, το 2050 είναι η επόμενη γενιά. Οπότε θα θέλαμε εμείς από μια κυβέρνηση να ακούσει αυτές τις προτάσεις των επιστημόνων, οι οποίες δεν είναι προτάσεις των Ελλήνων επιστημόνων, είναι προτάσεις της διεθνών οργανισμών που αποσκοπούν στην ελαχιστοποίηση και στην άμβληση αυτών των φαινομένων. Για παράδειγμα, το πρώτο που μπορεί να κάνει μια χώρα είναι να βελτιώσει το ενεργειακό της σμίγμα. Δηλαδή να προσπαθήσει να μην εκπέμπει διοξείδιο του άνθρακα ή ισοδύναμα αέρια με το διοξείδιο του άνθρακα στην ατμόσφαιρά της, έτσι ώστε να επιδεινώνει αυτό το φαινόμενο, το φαινόμενο της θερμοκήπησης, αύξησης της θερμοκρασίας της ατμόσφαιρας. Αυτό μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους. Να εισαγάγει δηλαδή ένα μείγμα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, να μειώσει την κατανάλωση των ορυκτών καυσίμων, να μειώσει την κατανάλωση ενέργειας εν γέννη και να προσπαθήσει να εισαγάγει άλλες ενέργειες. Άλλα είδη δηλαδή ενεργειών. Να μειώσει τις μεταφορές, να αυξήσει την χρήση των μαζικών μέσων μεταφοράς. Είναι πάρα πολλά και εμπλέκονται σε ένα ευρύ πλέγμα. Δεν ξέρω αν θέλετε να μου κάνετε κάποιο συγκεκριμένο ερώτηση, γιατί αυτό το πράγμα έτσι πλαταίνει. Μπορούμε να μιλάμε για πάρα πολλή ώρα. Ναι, είναι λογικό, γιατί αν ξεκινήσουμε να μιλάμε για την κλιματική κρίση, πραγματικά νομίζω ότι θα χρειάζεται πάρα πολλή ώρα και από μια ολόκληρη εκπομπή ενδεχομένως και να μην φτάσει
κύριε Γκαϊτατζή. Ίσως να πω ένα-δύο νούμερα έτσι ώστε να γίνει κατανοητό. Αν εμείς μιλούμε για αύξηση 1,5 βαθμού Κελσίου στην μέση θερμοκρασία της ατμόσφαιρας, ίσως δεν μας φαίνεται σημαντικό, διότι στο σπίτι μας 1 ή 1,5 βαθμούς δεν είναι σημαντικό όταν το βιώνουμε. Αλλά μια τέτοια αύξηση της μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη έχει σε συνέπεια αλλού να αυξηθεί πολύ περισσότερους βαθμούς, αλλού να αυξηθεί λιγότερους βαθμούς. Η θερμοκρασία δηλαδή δεν θα είναι ομοιόμορφα αυξητική παντού. Mm. Και αυτό θα έχει σαν συνέπεια κάποιες περιοχές να υποστούν αυτό το φαινόμενο με μεγαλύτερη δραστηριότητα από κάποιες άλλες περιοχές.